Στις εξελίξεις στο θέμα της Κιβωτού τώρα, στα τηλεοπτικά συνεργεία ξέσπασε το μεσημέρι η σύζυγος του ιερέα, βγαίνοντας από το κτίριο της δομής στον Κολωνό. Σήμερα ο εισαγγελέας που ερευνά την υπόθεση έδωσε εντολή στην οικονομική αστυνομία να ερευνήσει σε βάθος πενταετίας εάν έχουν διαπραχθεί συνολικά 4 κακουργήματα. Τα τελευταία 5 χρόνια εκτιμάται ότι έχουν εισρεύσει στα ταμεία της Κιβωτού 28 εκατομμύρια ευρώ. Θα μας πείτε δύο λόγια εσείς. Φανερά εκνευρισμένη για την παρουσία δημοσιογράφων και φωτογράφων η πρεσβυτέρα και πρώην πρόεδρος της Κιβωτού βγαίνει από την πίσω έξοδο της δομής στον Κολωνό με ένα σακίδιο στα χέρια. Δυσανασχετή χτυπά τη γροθιά της στο αυτοκίνητο αλλά και το πόδι της στο οδόστρωμα καθώς η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει. Χωρίς να απαντήσει σε καμία ερώτηση μπαίνει στο μικρό γιοταχή. Ο στενός συνεργάτης της και οδηγός απευθυνόμενος δημοσιογράφους του ζητά να φύγουν. Θα μας πείτε δύο λόγια εσείς. Το όχημα αναπτύσσει ταχύτητα μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και τους δημοσιογράφους με κίνδυνο να προκληθεί κάποιος τραυματισμός. Προσέξτε!